Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν βλέπω καινούργιο, οπότε δεν χρειάζεται συστάσεις. Όλοι με ξέρετε, όλοι σας ξέρω. Και είχα σκοπό να κάνουμε σήμερα ένα μικρό workshop σχετικά με το OBS. Όπου τι θα κάνουμε, το OBS δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Κάποιοι σίγουρα το έχετε ακούσει, έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, όλοι αυτό μιλάω. Έχω γίνει κουραστικός. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι παίζει. Ποιοι έχετε ακούσει για το OBS. Για σηκώστε κανένα χέρι να δω. Μάλλον ποιοι δεν έχετε ακούσει για το OBS. Ανάποδα. Μάλιστα, οκ. Αχά. Λοιπόν. Το OBS ασχολείται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το πώς μπορούμε να περάσουμε τον δικαίωμα κώδικα στο πακέτο. Πώς ουσιαστικά θέλουμε να γεφυρώσουμε την επικοινωνία μεταξύ του προγραμματιστή, του developer, με τον τελικό χρήστη. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Σίγουρα χρειάζεται ένας τον άλλον. Ο προγραμματιστής καλά, ωραία, κάθεται, γράφει, λιώνει στον κώδικα. Αλλά για να μπορέσει να βελτιώσει τελικά το project, δεν χρειάζεται μόνο προγραμματιστές, χρειάζεται και feedback. Και το feedback θα το πάρει από τους τελικούς χρήστες. Αλλά ο τελικός χρήστης δεν πρόκειται να μπει στην διαδικασία να κάνει TARX, BF, CD, μετά configure, make start. Αυτά είναι προπολεμικά. Θέλει ένα πακετάκι, το οποίο θα κάνει ένα διπλό κλικ. Θα εγκατασταθεί στο σύστημά του μέσα από το διαχειριστή πακέτων που προσφέρει η διανομή του. Θα το τρέξει το προγραμματάκι. Αν του αρέσει καλώς θα το κρατήσει, θα το χρησιμοποιήσει. Αν δεν του αρέσει όμως, θέλει να πάει στο διαχειριστή πακέτων και να το κάνει επεγκατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Εντάξει, okay. Είναι εύκολο να χτίσει ένα Debian RPM. Αλλά αυτό το RPM θα παίξει παντού. Σε ποιες διανομές θα παίξει. Θα παίξει το Debian, θα παίξει το Ubuntu, θα παίξει το OpenSUSE, θα παίξει το Fedora. Μπλα μπλα μπλα. Χαμός γίνεται. Μπείτε στο Digital Watch. 200 και διανομές. Μάλλον και 100 και σίγουρα κοντεύουν στις 200 οι ανεπίσημες. Άντε, βγάλετε άκρη. Το OBS έρχεται να δώσει μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Είναι μια πλατφόρμα online ανοιχτή συνεργασία όπου μπορούν πολλά άτομα συνεργατικά να αναπτύξουν κώδικα με versioning θέμα από πίσω. Υποστηρίζει Git και SVN. Συγκεκριμένα αυτό τρέχει με τον Git από πίσω, αλλά μπορεί να συνεργαστεί με online repositories του Git και του SVN και με άλλο ένα το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και στόχος του είναι από αυτή την πλατφόρμα, από ένα συγκεκριμένο πηγαίο κώδικα upstream, να βγάλει πακέτα και Debian και RPM για τις πιο γνωστές, τουλάχιστον για τις πιο δημοφιλείς διανομές. Υποστηρίζει αρκετές διανομές. Έχει δύο interface, μπορούμε να δουλέψουμε μέσα από ένα browser, δηλαδή ακόμα και ένας χρήστης Windows με έναν Internet Explorer μπορεί να συνδεθεί στο OBS και να αρχίσει να πακετάρει. Και μιλάμε για το OBS, το Open Build Service, το στιγμιότυπο που τρέχει στο OpenSUSE, στο build.opensuse.org. Και από εκεί με μερικά κλικ μπορεί γενικά να δώσει τις οδηγίες που χρειάζονται για να προκύψει το τελικό πακέτο και να δημιουργήσει και ένα repository. Το θέμα είναι ότι σκοπός ήταν παιδί μου να κάνουμε όλοι μαζί τώρα να αναλάβει ο καθένας από ένα πακέτο και να αρχίσει να δουλεύει πάνω για να φτιάξουμε κάποια RPM πακετάκια για το OpenSUSE. Επειδή δεν έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται να δουλέψουμε. Έχω κάποια στιγμιότυπα τα οποία θα ήθελα να σας δείξω λίγο τουλάχιστον τη διαδικτυακή διεπαφή, η οποία είναι αρκετά εύχριστη. Βλέπουμε. Αγνοήστε την κόμμα πάνω δεξιά. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική σελίδα του build.opensuse.org, όπου έχει το. Αυτό ονομάζεται OpenSUSE Build Service, έχει μετονομαστεί πλέον, δεν ονομάζεται πλέον OpenSUSE Build Service, ονομάζεται Open Build Service, γιατί το όνομα παρέπεμπε λανθασμένα στην ουσία της πλατφόρμας. Γιατί ακούγαμε όλοι OpenSUSE Build Service, εντάξει, OK, ασχολείται μόνο με OpenSUSE, όχι λάθος, δεν ασχολείται μόνο με OpenSUSE, ασχολείται με πάρα πολλές διανομές. Και αυτό μείωνε τη δημοτικότητά του. Δηλαδή, όταν άκουγε κάποιο, σου λέει τώρα συγγνώμη, για να ασχοληθώ, αφού εγώ είμαι χρήστης Debian, είμαι χρήστης Fedora, τι δουλειά έχω μέσα. Και όμως χρειάζεται. Και καλό είναι να ξέρουμε ότι πολλά project είναι ήδη upstream. Το Open Build Service είναι upstream για αυτά τα project. Δηλαδή εκεί ξεκίνησε και να αναπτύσσουν. Προσφέρει όλες τις πολλές τις δυνατότητες του GitHub, σύν ότι βγάζει και τα τελικά πακέτα. Αυτή είναι η σειρά. Έχουμε δύο κουμπάκια, register και login. Από το register δημιουργούμε ένα λογαριασμό ένα λογαριασμό από τον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση γενικά σε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε να κάνουμε το OpenSUSE.org. Δηλαδή, αποκτούμε πρόσβαση και στο Wiki, αποκτούμε πρόσβαση στο Build Service, μπορούμε στο OpenFed να ψηφίσουμε. Υπάρχει άλλη ευκολία. Μια άλλη υπηρεσία προσφέρει η κοινότητα OpenSUSE, το Connect, το αντίστοιχο Facebook. Και δίπλα ακριβώς λέμε το login. Αφού κάνουμε register, μετά θα κάνουμε login για να προχωρήσουμε και να μπούμε στην σελίδα. Επίσης, να δείξω εδώ, είμαστε ακόμα στην αρχική σελίδα όπου κάνουμε ένα scroll down. Βλέπουμε λίγο κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το service. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου, πριν από κάνα μήνα δηλαδή, τραβήχθηκε το screenshot, γύρω στα 20.000 project, 130.000 πακέτα, έτοιμα πακέτα.
Αυτά είναι και IBM και Dell. Έτσι. Και 32.000 έτσι repositories. Να πούμε ότι για κάθε project που δημιουργείται, μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα αποθετήριο, όπου ο χρήστης πακετάρει το λογισμικό του, βγάζει τα πακέτα και μετά ο προγραμματιστής, ο packager, και ο τελικός ο χρήστης απλά θα προσθέσει το αποθετήριο στο σύστημά του και το πακέτο θα γίνει διαθέσιμο κλασικά από τον διαχειριστή πακέτων. Και έχουμε 28.000 περίπου έτσι επιβεβαιωμένους προγραμματιστές που δουλεύουν πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Λοιπόν, αφού κάνουμε login τώρα από το πάνω δεξιά κουμπάκι, βλέπουμε εντάξει, εμφανίζεται πλέον το login, γίνεται logout. Βλέπουμε το username μας και δίπλα έχουμε το home project. Το home project είναι ένας παιδική χαρά, το playground που λέει και στο documentation, όπου μπορεί κάποιος ξεκινάει με ένα κατάλογο, ας πούμε, σαν το προσωπικό κατάλογο που έχουμε στον υπολογιστή μας, όπου μπορεί να ξεκινήσει να παίζει με τις λειτουργίες του OPS, να ξεκινήσει να πακετάρει. Μια κλασική εφαρμογή είναι κανένα Hello World στην αρχή για να εξοικειωθεί λίγο και με την έννοια του πακεταρίσματος. Και φυσικά μας πετάει στην πρώτη σελίδα που έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά με το χρήστη. Εντάξει, μπορούμε να συμπληρώσουμε το προφίλ. Εντάξει, είναι αρκετά απαραίτητο. Λοιπόν, εδώ τώρα, overview. Έχουμε πάει στην παιδική χαρά, στον προσωπικό κατάλογο. Είναι ξεκάθαρο το interface. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλές λειτουργίες και για να μπορέσει κάποιος να παίξει μαζί του, κάποια είναι κρυμμένα. Ας πούμε, είναι κρυμμένα κάτω από το κουμπάκι advanced. Όταν το πατήσουμε, θα εμφανιστούν άλλες 5-6 λειτουργίες εδώ, άλλα 5-6 κουμπάκια. Τα βασικά είναι το εξής, το overview. Όπου βλέπουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά, έτσι. Το repository είναι με το ποιες διανομές θέλουμε να υποστηρίξουμε, δηλαδή έχουμε το πηγείο κώδικα για ποιες διανομές θέλουμε να βγάλουμε. Για κάθε διανομή χρησιμοποιείται ένα, βγαίνει ένα repository ξεχωριστά, ένα αποθετήριο λειτουργικού, το οποίο θα προσθέσει ο τελικός χρήστης, και σε κάθε project μπορούμε να βάλουμε πληθώρα πακέτων. Να πούμε ότι repository και project είναι δύο έννοιες κάπως συνυφασμένες, γιατί στο repository θα μπουν όλα τα πακέτα του project. Για ένα project βέβαια μπορούμε να έχουμε πολλά repository, έτσι, γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε πολλές διανόμες. Αλλά μέσα στο repository θα είναι μόνο τα πακέτα του project. Τώρα εδώ βλέπουμε την καρτέλα έτσι πακέτα, όπου μπορούμε να προσθέσουμε create new package, έτσι, να φτιάξουμε ένα branch από κάποιο άλλο πακέτο. Η πλατφόρμα αυτή δουλεύει και πάρα πολύ καλά έτσι σαν για εκπαιδευτικό χαρακτήρα, για ένα νέο developer, ο οποίος θέλει να αρχίσει να διαβάζει κώδικα από άλλα project, γιατί εντάξει, καλά γράφουμε, αλλά αν δεν διαβάσεις κώδικα από project τα οποία έχουν οριμάσει στο πέρασμα του χρόνου, δεν θα μάθεις να γράφεις καλό κώδικα. Θέλει πολύ διάβασμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάρουμε ένα έτοιμο πακέτο. Φυσικά δεν πάρουμε την έκδοση 0.1. Θα πάρουμε την έκδοση 1 και μετά, για να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε branch, να δουλέψουμε εμείς και φυσικά, αν τελικά κάνουμε και κάποια αλλαγή, να στείλουμε στον upstream developer να του στείλουμε ένα patch. Αυτός μπορεί να το κάνει include, άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, μπορεί να το απορρίψει, αλλά δεν το απορρίψει έτσι. Όταν θα το απορρίψει, θα μας στείλει και αυτός τους λόγους για τους οποίους το απέρριψε. Μπορεί να πει δεν θέλει, μπορεί να πει ότι καλή ιδέα σου, αλλά δεν είναι καλός ο κώδικας. Μας έχει αυτή τη δυνατότητα για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, όχι μόνο τελικά και με τον τελικό χρήστη, αλλά και οι developers να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα εδώ βλέπουμε στην καρτέλα repositories, όπου μπορούμε να προσθέσουμε ένα repository για το συγκεκριμένο project. Είπαμε, το κάθε project μπορεί να έχει πολλά repositories. Στα repositories είναι όμως μόνο τα πακέτα του συγκεκριμένου project. Υπάρχουν και sub-projects για να οργανώσουμε καλύτερα το χώρο μας, τα πακέτα μας, μαζί και τις εξαρτήσεις τις οποίες μπορούμε να πακετάρουμε. Προσφέρει και άλλες δυνατότητες που έχουν να κάνουν ότι μπορούμε να συνδέσουμε το repository αυτό με άλλα έτοιμα repository όταν υπάρχει πρόβλημα με τις εξαρτήσεις, γιατί σε ένα πακέτο μπορεί να έχει πολλές εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί απλά να συνδέσουμε δύο αποθετήρια και να μην χρειαστεί να πακετάρουμε εμείς από την αρχή έτοιμες εξαρτήσεις. Και το καλό είναι ότι μπορεί να συνδεθεί και με αποθετήρια όταν παίζουμε, ας πούμε, θέλουμε να φτιάξουμε ένα πακέτο για Ubuntu, μπορεί να συνδεθεί με αποθετήριο από το Launchpad, το build system του Ubuntu. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας εκεί. Επειδή είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, μπορεί και συνδέεται και με εξωτερικά εργαλεία. Λοιπόν, από εδώ βλέπουμε, ας πούμε, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ένα αποθετήριο. Μπορούμε να πάμε απευθείας στη σελίδα, να μας πετάξει σε μια νέα καρτέλα εδώ ο Firefox, με τη διεύθυνση του αποθετηρίου, από το οποίο μπορούμε να πάρουμε copy-paste την διεύθυνση και να την βάλουμε στο διαχειριστή πακέτο μαζί που δέχεται αποθετήριο.
Και εδώ ενεργοποιούμε κάποιες δυνατότητες, γιατί θέλουμε να κατασκευάσουμε, ας πούμε, για 32 ή για 64 bit. Θέλουμε κατασκευές ενεργοποιημένες. Το Publish Plan έχει να κάνει με το τελικά το πακέτο που θα κατασκευάσουμε. Θέλουμε να δημοσιευτεί, να πάει στο repository του ένα να το κατεβάζει ο άλλος. Γιατί εμείς τώρα παίζουμε, κάνουμε κάποιες δοκιμές. Δεν θέλουμε να στείλουμε ένα πακέτο το οποίο δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο από εμάς. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα με κάποιο τρόπο. Το απενεργοποιούμε προς το παρόν. Αν αφήσουμε το ποντίκι πάνω, μας βγάζει ένα μικρό κουτάκι το οποίο λέει explicit enable ή explicit disable. Δηλαδή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Μπορούμε επίσης για τα πακέτα να ενεργοποιήσουμε τα debug info. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τώρα, εδώ θέλω να δείξω τη γάμα των διανομών την οποία υποστηρίζει το build service. Έχω πάει στη φάση δηλαδή που έχω κάνει κλικ στην προηγούμενη καρτέλα. Εδώ που λέει. Πού είναι, κάπου λέει. Αντρεπόζιτο. Εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Αυτά τα έχω μπροστά μου γιατί δεν κοιτάω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ. Φυσικά έχουμε για το OpenSUSE όλες τις υποστηριζόμενες διανομές. Tango κλπ. 13-14 και το Factory. Τις SUSE υποστηριζόμενες διανομές. Debian 6 και 5. Fedora 11-12-13. 12-13-14. Και εκεί για τις επίσημες της Red Hat. SendOS, μπορούμε να κάνουμε πακέτα για SendOS. Πακέτα για Mandriva, πακέτα για Ubuntu. Και το Kiwi μας Blitz είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να φτιάξουμε μια δική μας διανομή και να την υποστηρίξουμε μέσα από το OBS. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε ενεργοποιήσει εδώ. Για κάθε repository έχουμε πολλές αρχιτεκτονικές που μπορεί να υποστηρίξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο για 3264, μπορούμε να κάνουμε για αρκετά μεγάλη γάμα εξεργαστών. Βλέπουμε εδώ αρχιτεκτονικές PowerPC, ARM κλπ. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που τρέχει στο build.open.source.gr υποστηρίζει μόνο 32 και 64. Μπορούμε να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, αλλά δεν θα μας βγάλει πακέτα. Αν εμείς στήσουμε το μηχάνημα, το service, αυτή την πλατφόρμα σε ένα δικό μας server, φυσικά μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες, να βγάζουμε πακέτα και για τέτοιους επεξεργαστές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιεί cross-compiling δυνατότητες. Πώς το κάνει το build? Ορίστε. Πώς το κάνει το build με κάποιο virtual machine? Όχι με virtual machine, δεν το κάνει. Το κάνει με cross tool change. Όχι, ρε παιδί. Φτιάχνει ένα cross tool change. Φτιάχνει ένα cross tool change και το. Σε 32 bit σύστημα. Όχι, για το cross compile. Το compile του κανονικού όμως που γίνεται. Το κανονικό compile. Ναι. Τι ρώσει που γίνεται. Επειδή μου θέλω να κάνω για ένα PowerPC, έτσι. Ναι. Το δικό μου είναι εξαιρετράπητο. Ναι. Για να το κάνω στο δικό μου το εξετράπητο για PowerPC binary, θα πρέπει να στήσω ένα virtual machine PowerPC. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό που λέει το cross compile δηλαδή, είναι για να εξασφαλιστεί το cross compile ανάμεσα από διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Ναι. Όχι ότι εγώ μπορώ να βγάλω 32 bit ένα εξετράπητο. Η διεπαφή αυτή δουλεύει online. Δηλαδή, συνδέσεις στο server. Ακόμα και ένα στιγμιότυπο σε εσένα να το στήσεις. Ναι. Αν το κάνεις μέσα από τη διαδικτυακή του διεπαφή, θα κάνει cross compile. Εντάξει, θα πάρει κάποιο χρόνο, ας πούμε. Το PowerPC πού θα το βρει όμως για να κάνει το πακέτο? Αλλά μπορείς να δουλέψεις με την άλλη την διεπαφή, τη διεπαφή γραμμής εντολών, η οποία είναι ένα Python προγραμματάκι, το OSI, το οποίο εσύ δουλεύεις σαν client στο δικό σου μηχάνημα και μπορείς να κάνεις τοπικά bits. Ναι. Στα τοπικά bits δεν μπορείς να κάνεις το compile. Ωραία, δεν μπορείς να βγάλεις κάτι άλλο, κάποιο άλλο πακέτο. Το PowerPC αυτό. Μπορείς να κάνεις compile μόνο για την αρχιτεκτονική την οποία έχεις εσένα. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που λες και κάνει το cross compile, το κάνει ο server. Α, βγάζουν PowerPC δηλαδή από το. Server το κάνει, ναι. Από το δικό του, το cluster. Ναι, ναι. Okay, cluster. Okay, και είναι cluster, ναι. Είναι στιγμιότυπα αυτά. Και μάλιστα μπορεί να τρέξει πολλά στιγμιότυπα σε διαφορετικού server. Ωραία, έχουν δηλαδή PowerPC servers, ας πούμε. Και Spark servers για να βγάζουν. Και PowerPC και Spark servers. Ναι. Αλλά και ένα i686 μπορεί να κάνει cross compile. Ναι, παιδί μου, cross compile μπορεί να κάνει. Για να βγάλει binary καθαρό, θα πρέπει να στήσει virtual machine πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Οκ, εντάξει. Και γι' αυτό παλιότερα είχαν υποστήριξη για PowerPC. Όχι για ARM επεξεργαστές εκεί πέρα. Για ARM. Ναι. Αλλά επειδή δεν έβγαιναν καθαρά τα binary, στα βγάλανε. Αυτό έγινε πριν από 4-5 μήνες. Του χάλασε το. Είχαν ένα μηχάνημα που έκανα στην δουλειά, του χάλασε το μηχάνημα, το βγάλανε και βγάλανε την υποστήριξη. Λέει τώρα τι παίζουμε. Λοιπόν. Εδώ έχει να κάνει με την επικοινωνία. Με την επικοινωνία μεταξύ των προγραμματιστών.
Μπορεί κάποιος να κάνει μια αίτηση, ένας προγραμματιστής, να μπει στο δικό σου το project και αυτός να το προγραμματίσει. Ούτως ώστε να μπορεί να, να στέλνει πάσα απευθείας, να ενσωματώνει. Με τη μία. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο, sorry. Ναι. Το web application αυτό μπορεί να το κατεβάσω και να το βάλω στο server μου. Το web application τι εννοείς? Αυτό που είσαι τώρα. Ναι, τη διαπαφή. Ναι. Υπάρχει δηλαδή για κατέβασμα να το βάλω εγώ στο server μου. Να στήσω εγώ ένα OBS στο server μου. Ναι, μπορεί να το κάνει. Δεν βάζει το web application, κατεβάζει τον OBS server. Και αυτό μέσα του έχει αυτή τη διαπαφή. Έχει εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, OBS server που λέει, δεν έχει το web application αυτό που μπήκαμε τώρα. Ναι, οκ. Καλά, άσε το θέλει να στήσει. Το θέλω από το συμβαίνει είναι άλλη ιστορία. Το έστησε. Το έστησε, αυτό εντάξει δεν το ξέρω. Α, μας έχεις πει στο σύμβο. Έλα, για ρίχτω. Υπήρχε ένα email από τον Τζος, τον community leader, ο οποίος έλεγε ότι κάποιος τύπος στη Γαλλία, στη Ρενό, έχει επικοινωνήσει με τον OpenSUSE και είπε ότι έχει στήσει ένα OBS για τη Renault μόνο για να κάνουν κάποια πακέτα πάνω για αυτούς, αποκλειστικά για αυτούς. Και ο Τζος μας είπε πρέπει να το πάρουμε συνέντευξη για να μπει στο νιούς που τα κάνουν τα παιδιά. Αυτό. Άρα μπορείς να το στήσεις και εσύ σε δικό σου σέλη. Ναι, ναι, μα είναι GPL αυτό. GPL2 μάλιστα. Όλο το λίγο. Άρα πάρει Renault. Τώρα εδώ πέρα βγήκε μια λίστα με τα request για όσους θέλουν να μπουν στο δικό μας project ενεργοί developers. Είτε τα δεχόμαστε είτε τα απορρίπτουμε για τους λόγους μας, δεν τίθεται θέμα, παίρνουμε. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, τις extra λειτουργίες, το advanced. Εδώ μπορούμε να παίξουμε με τα extra, αυτό ρυθμίζεται, σετάρεται κάποια πράγματα και στα project και στις ρυθμίσεις προσωπικές και γενικότερα τοπίες με XML τύπου αρχεία. Τα οποία μπορούμε να τα πειράξουμε και μόνοι μας χειροκίνητα, αν θέλουμε, το raw configurable. Αν δεν υπάρχει λόγος, τα περισσότερα γίνουν με click-click. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε στο συγκεκριμένο person role, μπορούμε να προσθέσουμε έναν άλλο developer, τον οποίο θέλουμε να τον κάνουμε maintain. Το προσθέτουμε με αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο project. Τέτοιες άλλες, όλες αυτές τις ρυθμίσεις βέβαια γίνονται γραφικά, έτσι, με click-click. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και από την ίδια την web τη διαπαφή. Όποιος ξέρει και γουστάρει, έτσι είναι μαζοκιστής και θέλει να πες μας, μπορεί να το κάνει και έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ξεκινήσει να κάνω ένα build. Στόχος σε αυτό το screen δεν είναι να δείτε τι γίνεται. Εδώ, αυτός, ο τρόπος που δουλεύει, σετάρει ένα μηχάνημα για κάτι διανομή που φτιάχνει σε ένα φάκελο, φτιάχνει ένα change root περιβάλλον. Κατεβάζει όλα τα βασικά πακέτα της διανομής για την οποία κατασκευάζει, στείνει εκεί μέσα τη διανομή, τα βασικά της πακέτα, μετά από τις εξαρτήσεις που έχουμε δηλώσει για τον build, στείνει τα extra εκεί μέσα και ξεκινάει, μπαίνει σε chroot και ξεκινάει να κάνει την κατασκευή. Εντάξει, εδώ μας δείχνει αναλυτικά όλο το log τι κάνει. Το θέμα είναι αυτό, δεν θέλω να σας δείξω. Δείτε εδώ το scroll πόσο μικρό είναι, είναι τεράστιο το log. Είναι λίγο δύσκολο να περιηγηθεί κανείς. Φυσικά το error πάντα στο τέλος βγαίνει. στο πρώτο error που σκαλώνει δεν το πάει μέχρι τέρμα. Εκεί που σκαλώνει το πρώτο error, εκεί σταματάει. Οπότε μπορούμε τουλάχιστον εύκολα να βρούμε τα σφάλματα στην όλη διαδικασία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω. Ήθελα να τα δούμε live, δεν πειράζει, ήταν μέσω screenshot. Τώρα, αν έχετε κάποιες απορίες. Εγώ είχα μία, ναι. Υπάρχει και GUI application, εκτός από το web application. Υπάρχουν GUI application, τα οποία δεν είναι αρκετά όρημα. Υπάρχουν GUI application και για το KD, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Τώρα στο G-Shock υπάρχουν κάποιοι που είχαν κάνει κάποιες προτάσεις για να φτιάξουν GUI. Υπήρχε και μία application, το μόνο OSI, το οποίο είναι γραμμένο σε μόνο και περίεργη ιστορία το μόνο, εντάξει. Ναι. Κυρίως υπάρχει αυτό το μόνο, το οποίο βολεύει. Βολεύει πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή το έχω χρησιμοποιήσει, δεν έχω κάνει. Και μοιάζει και πάρα πολύ και με SVN. Ο οποίος έχει παίξει με SVN είναι περίπου. Πολλά πράγματα είναι τα ίδια. Το checkout, το check-in, το commit. Με το message όταν για οποιασδήποτε αλλαγή θέλουμε. Και μετά δίνουμε μια εντολή, OSI build και κάνει διασκευή. Απλά. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι να σκάσουμε άλλο πράγμα. Μια ερώτηση.
κάθε project χρησιμοποιεί ένα build system, CMake, QMake. Ναι. Το OBS τα κάνει, τα χειρίζεται αυτά αυτόματα ή έχει ειδικά function? Τα χειρίζεται όλα αυτά αυτόματα. Το θέμα είναι ότι εσύ θέλει να φτιάξει ένα VPN. Εντάξει. Θα χρειαστείς ένα spec file όπου θα δώσει οδηγίες. Στο κομμάτι. Τώρα, να πω το εξής για να πακετάρεις. Όσο πιο όριμο είναι το λογισμικό το οποίο θες να πακετάρεις, τόσο πιο εύκολο είναι να βγει το τελικό πακέτο. Με την έννοια ότι θα δουλεύει σωστά το config, θα δουλεύει σωστά το make file. Θα δουλεύουν σωστά. Οπότε δεν δίνει να κάνει πολλά πράγματα. Έχει να δηλώσει κάποια πράγματα στην αρχή του spec σχετικά με την ονομασία, στην κατηγορία του οποίου ανήκει. Άντε τα extra που μπορεί να χρειαστεί είναι οι οδηγίες για το πώς να μπει στο μενού του συστήματος. Τα desktop files. Τα desktop files, μπράβο. Αυτά μπορεί να σε κουράσουν. Από εκεί και πέρα όμως, το όλο compile μέχρι να βγει το binary. Εσύ με εκπάνω και έτσι δεν χειριζόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να τα χειριστείς. Άμα τα χειριστείς σωστά το configure και το make file μετά, δεν κάνεις κάτι εσύ. Το θέμα είναι όταν έχεις να κάνεις με πρόεδρο. Α πούμε, πήγα να πακετάρω ένα λογισμικό το οποίο ήταν έκδοση 08 και μου βγήκε η ψυχή. Γιατί δεν ακολουθούσε κάποια standards. Το οποίο σε κατευθύνει, το καλό είναι σε κατευθύνει σε ορισμένα ζητήματα για να σε βοηθήσει να το προχωρήσεις. Αλλά και πάλι, αν το ίδιο το λογισμικό από μόνο του δεν είναι όριμο και εδώ δυσκολεύεσαι απλά να κάνεις compile στον υπολογιστή σου για να το τρέξεις, πόσο μάλλον θα κάνεις το binary το λογικό. Το πακέτο, το RPM, το binary, το dev, δεν λέω για να. Αυτά. Και σας ευχαριστώ.